Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε στην Κερατέα. Δίπλα μου βλέπετε τον Αλέξανδρο και τη γυναίκα του, την Κατερίνα. Είναι δύο νέοι γονείς. Τέσσερα παιδιά έχει η οικογένεια αυτή. Και αυτό εδώ, Ζήνα, είναι το σπίτι τους. Ο Γιάννης, ο Ποδόγιος, ο Κονολίδης μας, σας δείχνει τι υπήρχε σε αυτό το σημείο μέχρι πριν από 24 ώρες. Την ώρα που κεγόταν, Ζήνα, το σπίτι αυτής της οικογένειας, ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι εθελοντής πυροσβέστης, δουλεύει. Προσφέρει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδός στο Δήμο Λαβρεωτικής τα τελευταία 8 χρόνια. Την ώρα λοιπόν που έσωζε άλλα σπίτια ο Αλέξανδρος εδώ στην περιοχή, το σπίτι του, στο οποίο βρισκόταν η Κατερίνα, η γυναίκα του, μαζί με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους, καταστράφηκε ολοσχερός. Αλέξανδρε, είμαστε στους κόπους μιας ζωής και από ό,τι κατάλαβα, σίγουρα, ναι, δεν σώσατε τίποτα. Τίποτα. Εντάξει, τουλάχιστον καταφέραμε, εγώ σαν εθελοντής και σώσα άλλες περιοχές. Εντάξει, και αυτό σημαντικό είναι για μας. Χάσαμε τη δικιά μας, ενώ χάσα τη δικιά μου, έβαλα το κεφάλι κάτω και συνέχισα. Και όπως συνεχίζω ακόμα, όπως βλέπετε, να βοηθάω. Ακόμα στα βουνά είμαι πάνω. Δεν σταματάμε, γιατί ο αγώνας συνεχίζει. Είναι μεγάλο το μέτωπο πολύ. Ζήνα, για να σας βοηθήσω λίγο να καταλάβετε, βρισκόμαστε στην περιοχή Αδάμ, γέφυρα Αδάμ της Κερατέας. Εάν δείτε πίσω, με τη βοήθεια του οικονομίτη μας, του Γιάννη του Ποδόγυρου, όλη η πλαγιά είναι καμένη. Από πίσω υπάρχουν καμένα σπίτια. Περνάει τώρα και ένα ελικόπτερο Έριξον από πάνω μας, γι' αυτό ακούτε και το θόρυβο. Όλη η πλαγιά λοιπόν εδώ κάηκε. Κατερίνα, εσύ ήσουν στο σπίτι όταν ξέσπασε η φωτιά. Και εγώ και ο άντρας μου. Βλέπετε τη φωτιά πίσω λοιπόν στο βουνό. Με το που είδαμε, με τον άντρα μου έφευγε για δουλειά, γιατί δουλεύει σε πάρα πολλές δουλειές για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που χρειάζονται για τέσσερα παιδιά. Και με το που είδαμε τη φωτιά, άρχισε να φωνάζει: πάρε τα παιδιά, φύγε, πιάσαμε φωτιά, φύγε. Αμέσως μπήκαμε στο σπίτι, βούτυξα τα παιδιά, δεν πήρα τίποτα, δεν μπορούσα να πάρω κάτι άλλο. Κράταγα ήδη στην αγκαλιά μου τα δύο τα τελευταία τα μωράκια μου. Τα άλλα σερνόντουσαν από κοντά μου, κλαίγανε το που έφευγε ο πατέρας τους να πάει πάνω, μήπως προλάβει να κάνει κάτι, να σβήσει τη φωτιά. Και φύγαμε από εκεί και έπειτα, απλά ευελπιστούσα να μην έρθω και εδώ αυτό το πράγμα, να μην υπάρχει ένα κεραμίδι. Από αυτή την αρχή που ξεκίνησα και έκανα το τελευταίο διάστημα για να μπορέσω να προσφέρω τις ανάγκες που χρειάζονται τα παιδιά μου, να έχουν ένα κεραμίδι στο σπίτι τους. Εσείς είστε εδώ πέρα δύο χρόνια σε αυτό το σπίτι. Είμαστε όσο πάνε τα παιδιά μου, 22 μήνες. 22 μήνες είναι τα δίδυμα, τα τελευταία που έχετε. Τα δίδυμακια μας, ναι. Τα τελευταία παιδάκια μας. Τα μεγαλύτερα, πόσο χρόνια. Τα μεγαλύτερα είναι 5,5 η κόρη μου, 3,5 ο γιος μου. Πέρασα πολύ άσχημες συνθήκες. Ήξερα ότι είχα έρθει στο στόμα του λύκου, ότι ήμουν δύσκολα, αλλά όλο το κακό είχε ξεκινήσει και από αλλού. Γιατί εγώ είχα πατρικό, είχα σπίτι, δημιουργηθήκαν κάποια προβλήματα και απλά έφυγα για να αποσυρθώ από όλο αυτό το κακό τρόπο, για να μπορέσω να αφοσιωθώ στην, στη φροντίδα των παιδιών μου. Μια μητέρα με νεογνά. Μια μητέρα να παίρνει συνθήκες, να τα παίρνει από τον ύπνο, να ανεβοκατεβαίνω. Είναι δύσκολο να μένει στην εξοχή, να ξυπνάς με τον κίνδυνο ότι μπορεί να προκύψει το οποιοδήποτε κακό. Με τον Αλέξανδρο να λείπει ώρες κάθε μέρα. Με τον Αλέξανδρο να λείπει ώρες, να πρέπει να τα απεξέλθει στις οικονομικές δυνατότητες και επίσης να προσφέρει εθελοντικά στο οποιοδήποτε κακό προκύψει και καλεθεί σε αυτό που λέει η ψυχή του και τρέχει πάντα μπροστά. Εγώ πίσω να μην ξέρω καν. Δεν με ενδιέφερε τίποτα. Με ενδιέφερε μόνο να γυρίσει ο άντρας μου. Αυτό. Αλέξανδρε, επειδή είδα την ανάρτηση του συναδέλφου αστυνομικού συντάκτη του Βάιου Σύρου το πρωί και πραγματικά συγκλονίστηκα με όλο αυτό το οποίο σας συνέβη στην οικογένεια. Γιατί, ξέρεις κάτι, εσύ υπήρξες εθελοντής, βοηθούσες πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια σε ό,τι συνέβαινε. Και ξαφνικά είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, το γιατί σε μένα και το γιατί όχι σε μένα και γιατί. Και τώρα σε βλέπω το πώς, ποια ήταν τα πρώτα σου λόγια και πραγματικά υποκλίνομαι και σε σένα και στη σύζυγό σου με τον τρόπο που διαχειρίζεσαι αυτή τη στιγμή την καταστροφή σου. Δηλαδή, πολύτεκνος, πατέρας, έτρεχες να σώσεις τα σπίτια άλλων, ξαφνικά περνάει φωτιά από το δικό σου και το καίει και εσύ συνεχίζεις το έργο σου ακόμη και μέχρι τώρα, πριν συνδεθούμε μαζί για να συζητήσουμε έτσι για όλα αυτά που συνέβησαν. Από πού αντλείς όλη αυτή τη δύναμη, Αλέξανδρε? Εντάξει, έχω την οικογένειά μου δίπλα μου. Δόξα τω Θεώ, είναι καλά όλοι. Είμαι καλά εγώ, γερός, δυνατός.
Ήρθα εδώ πέρα, το σπίτι μου καταστράφηκε. Έβαλα το κεφάλι κάτω και λέω εντάξει. Το περίμενα κιόλα ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, ότι θα γίνει. Έβαλα το κεφάλι μου κάτω. Πήγα με τον συνάδελφό μου να σώσουμε τα υπόλοιπα σπίτια τα οποία καταφέραμε, σώσαμε. Κοντέψαμε σε ένα σπίτι για να το κρατήσουμε όρθιο, να κομούμε ζωντανοί. Όπως κάνουμε σε κάθε συμβάν, κάθε καλοκαίρι, όπου χρειαστεί να πάμε, σαν εθελοντές. Γιατί αυτό που κάνουμε το αγαπάμε και μας αρέσει αυτό που κάνουμε και προσφέρουμε αυτό στον κόσμο που μπορούμε κι εμείς σαν εθελοντές. Εθελοντές, δεν πληρώνεις από το Δήμο. Εθελοντές. Ο εθελοντής δεν έχει σύνορα. Δεν μας πληρώνει κανένας. Είμαστε εθελοντές, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όποτε χρειαστεί, χειμώνα, καλοκαίρι, είμαστε στην πρώτη γραμμή, πρώτη γραμμή, να προσφέρουμε και το 100% από τις δυνάμεις μας που έχουμε. Από χθες που έχει πάρει φωτιά μέχρι και τώρα δεν έχω κλείσει μάτι. Είμαστε πάνω στα βουνά ξάγρυπνοι. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Μπορεί να έχουν σβήσει τα πάντα, αλλά υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι. Το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο, όπως το ξέρουμε, και ακόμα όπως βλέπετε πετάνε και ελικόπτερα για να περιορίσουν ό,τι μπορούν. Εδώ είμαστε, θα συνεχίσουμε όπως μπορούμε. Εντάξει, είναι δύσκολο γιατί χάνεις το σπίτι σου ξαφνικά σε μια φωτιά, αλλά όταν ζεις σε μια τέτοια περιοχή, ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα έρθει και θα κάνει και το δικό σου σπίτι. Ό,τι και να κάνεις και εδώ να σου. Τώρα, πού θα μείνετε με τα τέσσερα παιδιά, πού θα πάτε να βρείτε στέγη? Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή με φιλοξενούν οι κουμπάροι μου αυτά για κάποιες μέρες, μέχρι και εγώ να βρω ένα σπίτι να νοικιάσω, να βάλω μέσα την οικογένειά μου, να μείνουμε. Το μόνο που ζητάμε είναι να μην περάσουμε πάλι αυτή την αγωνία που πέρασα για να μπορέσω να ξανακάνω μια αρχή με τα παιδιά μου, που αυτή η αρχή τελικά κατέληξε ευτυχώς δεν μπορώ να πω, σωθήκαμε εμείς κυρίως πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι. Ένα σπίτι να στεγάσω τα τέσσερα παιδιά. Δεν μπορώ να βρω. Αγαπημένη μου, θέλω να πω κάτι. Επειδή υπάρχει κάποιο από τα παιδιά σας που πηγαίνει σχολείο εκεί στην περιοχή? Όλα πηγαίνουν τώρα. Όλα πηγαίνουν σχολείο. Άρα καλό είναι εκεί που θα να παραμείνετε στο ίδιο, δηλαδή να βρεθεί κάποιος που να μπορεί να έχει ένα σπίτι που να είναι στην ίδια περιοχή, ώστε να μην αλλάξετε τις συνθήκες της καθημερινότητας, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα παιδιά έχουν τους φίλους τους, έχουν την παρέα τους. Ήμασταν ήδη από μακρά από το κέντρο. Ήδη ταλαιπωρήθηκα πολύ αυτούς τους 22 μήνες. Μέχρι να μεγαλώσουν τα μικρά τα μωράκια μου να είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν. Ήδη το μόνο που ζητάω να περάσουμε πάλι αυτή την αγωνία. Δεν ξέρει πώς μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος τέτοια αγωνία. Τι θα ήθελες, πες μου πραγματικά, τι θα ήταν αυτό που σας βοηθούσε? Δικαίωση. Εγώ το κακό δεν ξεκίνησε από εδώ. Το κακό ξεκίνησε από τότε που ήμουνα πάντα στο πλευρό της μητέρας μου. Είχα πατρικό, δεν ήμουν έτσι, δεν ήμουνα Σκόρπιος άνεμος. Επέλεξα να γίνω, να αποσυρθώ, γιατί υπήρχαν πολλά πράγματα στη μέση, τα οποία επικινδυνεύαν τα παιδιά μου. Απειλούσαν τα παιδιά μου και μια μάνα αναγκαστικά έγινε διώκτης για να μπορέσω να προστατεύσω και να αφοσιωθώ, όπως το είχαν πει και τότε. Κοιτάξτε τα παιδιά σας. Άρα ήρθα εδώ, υπάρχει ένα οικογενειακό υπόβαθρο από κάτω, καταλαβαίνω. Όπου σας οδήγησε στο να απομακρυνθείτε και αυτή τη στιγμή ήρθε και η καταστροφή του σπιτιού. Δεν είχαμε καμία απολύτως στήριξη πέρα από τους ανθρώπους που έχουν βαφτίσει τα παιδιά μου, οι οποίοι είναι πραγματικοί κηδεμόνες. Έχουν σταθεί και την πρώτη φορά που διώχτηκα από το σπίτι μου, το πατρικό μου, καθώς και τώρα που έγινε αυτό το πράγμα αυτό. Αλέξανδρε, βλέπω ότι ακούς τη γυναίκα σου έτσι με προσοχή και σε βλέπω ότι έτσι στεναχωριέσαι για όλο αυτό που έχει συμβεί. Ξέρεις, καμιά φορά οι δυσκολίες της ζωής είναι αυτές που μας δυναμώνουν και μας δίνουν όλη αυτή τη δύναμη που εσείς τώρα έτσι τη χρειαστήκατε και την είχατε. Ναι, σίγουρα αυτό που λέτε έχετε δίκιο, ναι. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή από τα κομμάτια σου γίνεσαι και πιο δυνατός. Εντάξει, θα συνεχίσουμε. Τι να κάνουμε, έγινε. Τουλάχιστον ξέρετε τι έχω να πω. Εντάξει, ένα σπίτι θα φτιαχτεί. Ένα δάσος θα ξαναγίνει. Ο άνθρωπος όμως δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Αυτό είναι το κυριότερο πράγμα. Η ψυχή μας αυτή τη στιγμή είναι διαλυμένη. Εμένα, ναι.
που ο άντρας μου ήταν από πίσω, εγώ μπροστά, για να μπορέσουμε να φύγουμε από όλες αυτές τις κακότροπες συνθήκες που μπορεί να επηρέασαν τα παιδιά μας. Να έχουν την ψυχική ηρεμία τα παιδιά μας να μεγαλώσουν. Και αυτή τη στιγμή ήταν ο παράδεισός μου εδώ πέρα. Δεν είναι δικό μου το σπίτι. Είναι μιας αξιότιμης γυναίκας που έβαλα παντού. Προσπαθούσα να βρω κάπου ένα κεραμίδι. Τα πράγματα είναι εξωφρενικά και που το έχουν φτάσει. Πάντα στεκόταν δίπλα μου επίοικης η γυναίκα αυτή, σαν μάνα μου, που έχω χάσει τη μάνα μου 6 μήνες και δεν μπορούσα να κλάψω ούτε στην κηδεία της για να μην μιλήσει κανένα τους. Να μην πέσω κάτω εγώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έχεις πολύ πόνο, καρδιά μου. Έχεις έτσι... Γυρνάς στο παρελθόν σου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Το μόνο που αποζητάω, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ευαισθητοποιήθηκε και κοινοποιήθηκε απέναντι στον άντρα μου, στο Δήμο. Έχει ξαναβοηθήσει εξ αρχής στα πρώτα βήματα που ήρθα εδώ. Ευχαριστώ, αλλά αυτή τη στιγμή την κύρια ανάγκη θέλω... ένα οτιδήποτε, δεν το ζητιανεύω, δεν ζητάω ελεημοσύνη. Ζητάω την σπλαχνία που χρειάζεται μπροστά στις ψυχές να παλέψω ένα κεραμίδι να μπουν τα κεφάλια. Να πω λίγο κάτι, γι' αυτό το είπα νίκιο, πριν. Όπως ήμουν εδώ, με νίκιο. Καρδιά μου και Αλέξανδρε, σε ποια περιοχή περίπου είναι αυτό το οποίο επιθυμείτε για να μην... Είμαστε στο Λαύριο. Ναι, απλώς εσείς το σπίτι, αυτό το κεραμίδι που θέλετε να βρεθεί, πού περίπου, έτσι, από ποια περιοχή μέχρι ποια, Αλέξανδρε? Εντάξει, το θέμα είναι να βρούμε ένα σπίτι, εντάξει, να είναι εδώ κοντά, στο Λαύριο. Απλά κοιτάμε να βρούμε ένα σπίτι το οποίο να μπορώ να στεγάσω τα παιδιά μου. Και περιμένω και πέρα από τον κόσμο και ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο, γιατί βλέπω μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο, οι οποίοι δεν με ξέρουν, δεν με έχουν δει καν οι ανθρώποι στη ζωή τους και παρόλα αυτά με βοηθάνε και ένα ευχαριστώ πιστεύω είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Εγώ πιστεύω ότι άλλη βοήθεια δεν είναι από τον κόσμο, είναι από το Δήμο που πρέπει να βοηθήσει ο ίδιος. Πιστεύω να δω αυτούς τι είναι να κάνουν από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.